καιρός θα συνεχίσει να είναι άσπρος για τις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το Σάββατο πολύ εξασθενημένα τα φαινόμενα, χωρίς ιδιαίτερη έτσι, σημασία, υπό την έννοια ότι ναι, μεν θα εκδοθούν κάποιες τοπικές καταιγίδες στα υπηρετικά προς τις μεσημεριανές απογευματινές ως και μετέπειτα ώρες, αλλά στην κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε κάποιες πιο δυνατές καταιγίδες, χωρίς ωστόσο όμως να δημιουργήσουν προβλήματα κατά την ταπεινή μου άποψη. Την Κυριακή όμως θα συνεχίσουν να είναι έντονα τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές υπηρετικής χώρας και ακόμα πιο έντονα και γενικευμένα. Ενώ οι περιοχές που θα βρεθούν στο στόχαστρο, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες θα εντοπίζονται ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας Κυριακής, θα είναι τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας δυστυχώς πάλι, της Θράκης, του κεντρικού και βόρειου βορειοανατολικού Αιγαίου, της νότιας Θεσσαλίας και της κέντρο-ανατολικής Θερεάς, πιθανότητα συμπεριλαμβανομένων και των βορείων τμήματων του νομού Αττικής για ισχυρά φαινόμενα. Από τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν ελαφρώς τα φαινόμενα και φαίνεται ότι ναι, μεν θα παραμείνουν κάποιες τοπικές βροχές ή και μπόρες με τις διάρκειες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, αλλά από την Τρίτη πάλι ένα σύστημα με βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Με λίγα λόγια δηλαδή και ανακεφαλαιώνοντας, για τις επόμενες 4-5 μέρες θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με κατατόπους στην επικράτεια καταιγίδες, οι οποίες ίσως έχουν κυρίως την Κυριακή και την Τρίτη έντονο χαρακτήρα. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια της Κυριακής ο καιρός θα είναι πολύ άστατος με έντονες κατατόπους καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, όμως θα πρέπει να σταθούμε σε συγκεκριμένα τμήματα, όπως για παράδειγμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στο κεντρικό και βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, στην νότια Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, διότι εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις πιο έντονες καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις, στο δύο ισχυρών αρυπαίων ανέμων, πιθανότητα κατά τη διάρκεια εκδήλωση των φαινομένων. Ίσως επηρεαστεί με ισχυρά φαινόμενα και η βόρεια μεριά του νομού Αττικής, τα βορειότερα δηλαδή τμήματά του. Προσοχή λοιπόν κατά τη διάρκεια της Κυριακής, γιατί φαίνεται με τελευταία προγνωστικά στοιχεία ότι θα είναι η πιο δύσκολη από τις επόμενες ημέρες.